τον διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Παναγιώτη Ασυμπακόπουλο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Δόξα τω Θεώ, καλά. Ξέρετε, μεγάλη εβδομάδα, αλλά είναι μια ειδησιογραφία που δεν σε αφήνει πραγματικά να αγιάσεις. Αρκετή βία, ενδοοικογενειακή βία, έμφυλη βία, οι μανάδες εκεί, τα όσα έγιναν στην Πάτρα που φέρεται να σκότωσε τα τρία της παιδιά, ένας πόλεμος στην Ουκρανία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν εκτοπιστεί, επιχειρήσεις πολεμικές, όπλα, μια παράνοια. Αυτή όλη η παράνοια πώς μπορεί αυτή την ώρα να έρθει και να κολλήσει, αλήθεια να ρωτιέμαι, κύριε Σιμακόπουλε, με τη μεγάλη εβδομάδα και με όλα αυτά τα οποία εμείς λέμε από τη δική μας την πλευρά, όπως και εγώ στο τέλος θα σας αποχαιρετήσω και θα πω καλό Πάσχα. Μα τι σοϊ Πάσχα είναι αυτό? Ακριβώς όπως το λέτε, είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση, γιατί αν βάλουμε όλες τις μεταβλητές και τις προσθέσουμε, φτάνουμε στο αποτέλεσμα της παράνοιας, ακριβώς όπως το είπατε. Οπότε θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπατε, το Πάσχα, να κάνω ένα μικρό λογοπαίγνιο και ίσως να υπάρξει μια ακτίδα φωτός. Η λέξη Πάσχα είναι εβραϊκή, από το Πεσάχ, που σημαίνει πέρασμα, διάβαση. Προσπαθήστε λίγο να φανταστείτε, να φανταστούμε όλοι το πρώτο πέρασμα, τον εβραϊκό λαό, ο οποίος έχει βγει από μια τέτοια γη, πόνου, βίας, όπως είπατε. Μετά από πολλά ζόρια τους άφησε ο Φαραώ να βγούνε. Το μετάνιωσε όμως ο άρχοντας και ο ισχυρός του κόσμου τότε και τους κυνηγούσε, οπότε φτάνουν μπροστά σε μια θάλασσα και από πίσω ακούγονται τα ποδοβολητά των αλόγων έτοιμα να τους φάξουν. Εάν λοιπόν δεν άνοιγε η θάλασσα να περάσουν απέναντι, τότε θα είχαν σφαγιαστεί από τον μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Ανοίγοντας η θάλασσα πέρασαν από το θάνατο στη ζωή. Αυτό το γεγονός είναι το Πάσχα των Εβραίων. Στο χριστιανισμό έχουμε κρατήσει μόνο την ονομασία Πάσχα και αυτό που γιορτάζουμε είναι το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, αλλά μέσω μιας άλλης διαδικασίας, μέσα από τη μετοχή μας στο σώμα και το αίμα, αλλά και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα χρησιμοποιήσω επίσης από το σημερινό ύμνο, το τροπάριο της Κασιανής, μία φράση που αναφέρεται στη γυναίκα η οποία άλυψε το σώμα του Χριστού με μοίρα, και λέει την συν εσθωμένη θεότητα. Δηλαδή, αυτή η πόρνη γυναίκα, όχι μύρο δεν θα έπαιρνε ποτέ, όχι τέτοια κίνηση δεν θα έκανε. Θα έμενε εκεί σε αυτό που ήξερε και αυτό που έκανε η γυναίκα, όπως και όλοι μας στις δουλειές μας, εάν δεν αισθανόταν τη θεότητα του Χριστού. Νομίζω ότι η λύση σε όλα αυτά, τα οποία είπατε που είναι πραγματικά θλιβερά, είναι πρώτον, το πρόβλημα μάλλον πρώτα ξεκινάει από το ότι δεν αισθανόμαστε τη θεότητα. Και μη μας κάνει εντύπωση, γιατί για μένα από όλα όσα είπατε, το μεγαλύτερο ίσως σκανδαλισμός, δεν βάζω τα εγκλήματα φυσικά σε επίπεδο φρικτότητας, αλλά σε επίπεδο σκανδαλισμού, είναι αυτό που γίνεται στον πόλεμο. Ρωσία-Ουκρανία, δύο ορθόδοξες χώρες. Και θα πω ανοιχτά ότι εμένα με σκανδαλίζει η τοποθέτηση του Ρώσου Πατριάρχη. Ο οποίος ουσιαστικά ταλαπατά και κουρελιάζει τη θεολογία για να στηρίξει ένα πόλεμο με πάρα πολλά θύματα, να στηρίξει τον Ιερό Πόλεμο. Θα μου πεις, μα ο Πατριάρχης, ναι, ο Πατριάρχης. Μα θα μου πεις, εδώ διακινδυνεύεται η θεότητα του Χριστού. Ναι, φυσικά. Όσο και αν είναι σκληρό αυτό που λέμε, ναι. Οποιοςδήποτε, από το μικρό παιδάκι μέχρι τον πλέον σεβάσμιο ιερέα, μοναχό, ό,τι θέλετε, δεν καταλαβαίνει ότι στο πρόσωπο του άλλου υπάρχει, το πρόσωπο του άλλου είναι το πρόσωπο του Χριστού, τότε έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που είπατε. Γιατί να πνίξεις τα παιδιά σου, επειδή πέρα από τη μητρική αγάπη και το μητρικό φίλτρο και το βιολογικό κομμάτι του ενστίκτου, επειδή δεν βλέπεις στο πρόσωπο του παιδιού σου το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί να δείρω τη γυναίκα μου, επειδή δεν βλέπω στο πρόσωπό της το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί να σας κλέψω, να σας κατηγορήσω, να, χίλια να, γιατί δεν βλέπω το πρόσωπο του Χριστού. Επομένως, σε όλα αυτά τα πολύ δυνατά και συγκλονιστικά που είπατε και ζούμε, η λύση είναι το πέρασμα. Το πέρασμα από μια βιολογική κατάσταση επιβίωσης σε μια θεολογική κατάσταση όπου ο Χριστός δεν θα είναι κάτι εθιμοτυπικό.
Πολλές φορές λέω το εξής και σκέφτομαι και για τον εαυτό μου φυσικά, δεν κάνω τον κήρυκα σε κανέναν. Τελειώνει η μεγάλη εβδομάδα και τι μας μένει? Μόνο το βαριστομάχισμα από το φαΐ, μόνο οι διακοπές, μόνο ότι βρεθήκαμε με φίλους, συγγενείς κτλ. Μα γιατί να δούμε, συγγνώμη όμως τώρα κύριε Σιαμακόπουλε, γιατί να δούμε στον απέναντι το πρόσωπο του Χριστού? Γιατί εγώ να δω απέναντι, το κάνω προσωπικό, το προσωποποιώ για τις ανάγκες του διαλόγου, ναι. Γιατί να δω στο δικό σας το πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού? Γιατί να είμαι αλληλέγγυα απέναντι σας όταν εγώ έχω άλλες ανάγκες διαφορετικές από τις δικές σας, όταν οι δικές μου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, όταν δεν με βοηθάει το σήμερα ο Χριστός, ο Θεός ή οποιοδήποτε άλλος να πάρω τα πάνω μου, όταν τα προβλήματά μου είναι πολλά και εν πάση περιπτώσει εγώ έχω το δίκιο και όχι εσείς. Γιατί κυρία Δολγεράκη περιγράψατε πάρα πολύ ωραία την κόλαση με αυτό που είπατε. Αυτό είναι η κόλαση, είναι μια μοναχική κατάσταση όπου έχουμε τις ανάγκες μας και τα προβλήματά μας και δεν μπορούμε να ανοιχτούμε σε τίποτε άλλο. Μου λέτε δηλαδή ότι βιώνουμε το εδώ η ζωή, εδώ η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος? Φυσικά, η κόλαση και ο παράδεισος στο χριστιανισμό δεν είναι μόνο καταστάσεις του υπερπέραν, από το υπερπέραν. Ξεκινούν από εδώ. Το τραγουδάκι που έλεγε «εδώ είναι ο παράδεισος, η κόλαση και εδώ» είναι σωστό, με την έννοια όμως ότι συνεχίζονται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σε αυτό που ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία, τα έχει πει ξεκάθαρο ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, δεν πρόκειται να εκπλαγούμε σε αυτή την περίφημη τελική κρίση, ούτε πρόκειται να εισπράξουμε κάτι διαφορετικό από εδώ. Όταν ο Χριστός λέει «πείνασα και μου δώσετε να φάω», γιατί να μου δώσετε εμένα να φάω, δεν κατάλαβα, γιατί να με ποτίσετε, γιατί να μου δώσετε ένα ρούχο, γιατί να με επισκεφτείτε, εφόσον όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, έχετε τις δικές σας ανάγκες και τα δικά σας τα προβλήματα. Δεν θα το κάνετε. Δεν θα το κάνω εγώ, δεν θα το κάνει ο άλλος. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά όμως είναι τα κριτήρια με τα οποία κρίνει ο Χριστός. Δεν θα με ρωτήσει εμένα αν έχω πτυχίο θεολογίας ή αν έχω διδακτορικό, όπως είπατε στην αρχή. Θα μου πει: «Έλα εδώ, Ασημακόπουλε, τάισες έναν άνθρωπο. Κοίταξες έναν φτωχό. Έδωσες χρόνο, ρε παιδί μου, να πεις 5 κουβέντες σε έναν διπλανό σου. Έκανες κάτι για τον άλλον». Ο παράδεισος στο χριστιανισμό είναι ο άλλος. Είναι μέσω του άλλου. Γι' αυτό και πριν είπαμε κοινωνία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η υπέρτατη πράξη παραδείσου στην Εκκλησία είναι η θεία κοινωνία. Όπου στεκόμαστε ο ένας δίπλα πίσω από τον άλλον, άλλος φτωχός, άλλος πλούσιος με 500 προβλήματα, κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο, έτσι, και βγαίνουμε έξω και δεν μιλιόμαστε. Βγαίνουμε έτσι, έξω και κάνουμε. Θα σκοτώνω. Μάλιστα. Ναι, πείτε μου. Έτσι το κάνουμε, ούτως ή άλλως. Αυτό είναι ωραία, αυτό δεν είναι χριστιανισμός, αυτό είναι μια καρικατούρα. Επομένως, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα γιορτάσουμε Πάσχα. Μπορεί να αφήσουμε τερνάκι, θα γιορτάσουμε ακριβώς. Θα κάτσουμε γύρω από το τραπέζι, θα πάμε στην εκκλησία, θα φιληθούμε μεταξύ μας, θα πούμε Χριστός Ανέστη με τον οποιοδήποτε τρόπο. Θα πούμε το Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, και εκεί νομίζω ότι το κλείσαμε το θέμα. Άρα, εγώ γιατί να σας ευχηθώ καλό Πάσχα στη συνέχεια? Όντως, δεν έχει κανένα νόημα. Καταρχάς, για να ευχηθούμε καλό Πάσχα, πρέπει πρώτα να το βιώσουμε εμείς. Προσέξτε, για να μην, επειδή μοιάζει ίσως δύσκολο, ας μην το βιώσουμε. Γιατί ο Χριστός δεν περιμένει από εμάς οπωσδήποτε μια πράξη, ας το βιώσουμε ως προαίρεση. Δηλαδή, έχω έστω την παραμικρή διάθεση να ανοιχτώ στον άλλον. Έχω έστω την παραμικρή διάθεση να διαβώ πέρα από αυτή τη μιζέρια που περιγράψατε νωρίτερα σε μια νέα πραγματικότητα, εκεί, μια νέα κατάσταση. Ακριβώς αυτό ήθελα να ακούσω. Δηλαδή, εάν έχω τη δυνατότητα ή αν προλαβαίνω ακόμα και σήμερα όλο αυτό να το γυρίσω, και με την απάντησή σας μου δίνετε εμένα την απάντηση ότι ναι, έχω τη δυνατότητα να το βιώσω και διαφορετικά. Μπορώ να το κάνω ακόμα και τώρα. Να σας πω πάνω σε αυτό που είπατε για το ακόμα και τώρα. Υπάρχουν δύο τραγικά και ιερά, μάλλον το ένα τελικά είναι ιερό πρόσωπο μέσα στα γεγονότα. Ο ένας χάνει τον παράδεισο το τελευταίο 15 λεπτό και ο άλλος τον κερδίζει το τελευταίο 15 λεπτό. Είναι ο Ιούδας και ο Καρπούργος. Ο Ιούδας ήταν μαθητής του Χριστού επί 3 χρόνια. Είχε δει και είχε ακούσει τα πάντα. Εμείς από τα Ευαγγέλια έχουμε ένα δείγμα μόνο. Οι μαθητές το γράφουν ξεκάθαρα και άλλα σημάδια ποιήσε ο Χριστός. Δηλαδή, από αυτά που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, προφανώς έκανε άλλα 100 φορές πιο θεοδοτουργικά πράγματα, έτσι, και συγκλονιστικά. Και ο Ιούδας όμως, τελευταία στιγμή, τον προδίδει. Λυπάται, αλλά πάει και αυτοκτονεί ως εγωιστής.
και δεν ζητάει συγγνώμη. Δεν ανοίγεται ο Ιούδας στο Χριστό. Ενώ ο κακούργος πάνω στο Σταυρό, που θα μπορούσε κανείς να πει δεν έχει και τίποτα να χάσει, σε λίγο θα πέθαινε, και όντως σε λίγο πέθανε κι αυτός, τελευταία στιγμή, δύο ήταν οι κακούργοι, ο ένας λέει αν είσαι Θεός κατέβα και σώσε και εμάς, εγωισμός, δηλαδή δεν με νοιάζει αν θα κατέβεις, του λέει ο ένας, εγώ θέλω να σωθώ. Και του απαντάει ο άλλος, ρε φίλε, του λέει δεν ντρέπεσαι λίγο αυτά που λες, εμείς δικαίως. Και γυρίζει στον Χριστό και ανοίγεται και λέει, Κύριε, θυμίσου με στη βασιλεία σου. Ζητάει δηλαδή, ανοίγει την καρδιά του και του λέει, έστω και τελευταία στιγμή, μέσα σε αυτή τη σκληρή καρδιά που είναι γεμάτη φόνους, βιασμούς, ποιος ξέρει τι θα έχει κάνει για να το σταυρώνανε, σε αυτή τη διαλυμένη καρδιά, τελευταία στιγμή, συνανοίγω, μπορείς να βάλεις λίγο φως. Και ο Χριστός σου πέταξε ήλιο ολόκληρο μέσα. Και του λέει: Από σήμερα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Στο τελευταίο τέταρτο. Ναι, ναι. Αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ότι ακόμα και το, με το απενεννοημένο διάβημα του Ιούδα, δεν λύθηκε κάτι. Δεν σώθηκε ακριβώς όπως είπατε, γιατί δεν κατάφερε να ζητήσει συγγνώμη. Ακριβώς. Και να σας πω και ένα αυτό που λέμε. Λέμε συγγνώμη, δηλαδή το ρήμα είναι σε συγχωρώ. Τι σημαίνει συγχωρώ? Ότι χωράμε μαζί στον ίδιο τόπο. Αυτό σημαίνει συγχωρώ. Δηλαδή αν εγώ με εσάς δεν μπορώ να υπάρξω μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο, στο ίδιο ασανσέρ, στην ίδια πόλη, στην ίδια χώρα, έτσι, όλα τα υπόλοιπα είναι κούφια λόγια. Αυτό σημαίνει η λέξη συγχωρώ. Η θεολογία έχει πρακτικές εφαρμογές. Δεν είναι απλά μια θεωρία να διαβάζουμε βιβλία και να παίρνουμε πτυχία και να αμπειλοφιλοσοφούμε. Έχει πρακτικές εφαρμογές. Όταν λοιπόν λέμε να συγχωρέσουμε τους άλλους, σημαίνει με το που θα βγω από την εκκλησία να πάω να πιάσω εσάς που για κάποιο λόγο δεν σας μιλάω και να σας συγχωρέσω και να με συγχωρέσετε. Δηλαδή να χωρέσουμε πάλι στον ίδιο κόσμο αυτόν χωρίς να μισούμαστε. Mm-hmm. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Δηλαδή έχει μαυρίσει η ψυχή μας όντως με όλα αυτά που γίνονται γύρω. Το να καταργιόμαστε το σκοτάδι δεν φέρνει απαραίτητα τη λύση. Μπορούμε να ανάψουμε ένα φως, ένα κερί. Το λένε και οι Κινέζοι σε μια ωραία παροιμία. Δηλαδή. Το φρικτό γεγονός, ας πούμε, παράδειγμα της Πάτρας, ας πάρουμε ένα γεγονός. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Να σας πω κάτι. Ας αγαπήσουμε ο καθένας λίγο περισσότερο τα παιδιά μας. Εμείς που έχουμε, ή όσοι έχουμε τέλος πάντων. Ή στο περιστατικό της βίας, της έμφυλης που είπατε. Εύκολα και εννοείται οι πάντες καταδικάζουν την έμφυλη βία. Δεν θα με πάτε εκεί και δεν θα σας πάω εκεί. Γιατί θα το κάνω αύριο, μετά τις 9.30. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Δεν θέλω μέσα σε 5 λέξεις να κλείσουμε μια ολόκληρη κουβέντα που για μένα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω για πολύ κόσμο. Μένω σε αυτό το τελευταίο, το να καταργιόμαστε το σκοτάδι, δεν φέρνει τη λύση στα προβλήματά μας και από εκεί θα το ξεκινήσουμε αύριο το πρωί για να συνεχίσουμε με όλα αυτά τα οποία λέμε, με όλα αυτά μάλλον τα οποία κάνουμε, τη δική μας τη δράση και πόσο αυτή η δική μας η δράση πραγματικά μας επιτρέπει να πει ο καθένας για εμάς εάν δεν έχουμε αλλάξει το καλό Πάσχα, ο καθένας για το δικό του τον εαυτό, πρωτίστως έτσι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα κρατάω αυτή την ιδιότητα, δάσκαλος είστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα, εγώ θα ευχηθώ και αύριο το πρωί θα το ξαναβούμε.